Και η Έλια Ιωαννίδου, που είχαμε μιλήσει με την Έλια νωρίς το πρωί, μπορώ να σας πω, ήταν από τα πρώτα άτομα που πήρα τηλέφωνο και την πέτυχα ακριβώς λίγα λεπτά πριν μάθει για την απώλεια της Δώρας Κακουράτου. Έλια μου, καλό σου μεσημέρι και εδώ στον αέρα. Σχετικά καλό μεσημέρι. Ναι. Καθόλου καλή μέρα. Πόσο δίκαιο είχατε σε όλα τα αυτά που είπατε στο ρεπορτάζ σας. Ό,τι ακριβώς αναφέρατε ήταν η Δώρα. Η Δώρα για μένα ήταν ένας άνθρωπος που στη ζωή μου έπαιξε πολλά σημαντικό ρόλο, όχι μόνο σαν συνάδελφος. Για μένα ήταν δασκάλα, ήταν μάνα, ένας άνθρωπος πολύ δίπλα μου. Ήξερε τα πάντα για μένα, με συμβούλευε πάντα σοφά. Ήταν μια κυρία με αλφα κεφαλαίο. Ήταν δίπλα σου, Έλια μου, σε πολύ δύσκολες προσωπικές στιγμές, έτσι. Ξέρεις τι, ήταν, συγγνώμη, ήταν δίπλα μου σε όλα. Όταν και σε στιγμές δύσκολες που μπορώ να πω ότι ήμουν μόνη μου, είχα τη Δώρα. Ήταν δασκάλα για μένα, ήθελα να την ακούω, ήθελα να μαθαίνω. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που επίστεψε σε μένα, που μου έδωσε δύναμη για να συνεχίσω. Και χαρακτηριστικά θυμούμαι, είχαμε μια σκηνή που γράφτηκε στην Αίγια τότε, που ήταν η στιγμή που αντιπροσωπεύει το τι έγινε χθες το βράδυ. Και φύγαμε και δύο από το γύρισμα χάλια. Δεν πίστευα ότι η τιμή σκηνή κάποτε θα γίνει τον πραγματικό πια. Έλια μου, είναι δύσκολο, πάρα πολύ. Είναι οδυνηρό. Εσύ τη γνώρισες, ήταν ένας σημαντικός άνθρωπος για σένα, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή σου, ήταν δίπλα σου. Έχεις να θυμάσαι, να κρατάς τις σκέψεις σου πάρα πολλές στιγμές. Τώρα βλέπω, δείχνεται έναν απόσπασμα της Δώρας στην Πέτρα του Ρωμιού, όταν είχαμε πάει για να κάνουμε το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Εκείνη τη μέρα χαρακτηριστικά πηγαίναμε στην Πάφο και μιλούσαμε μέσα στο αυτοκίνητο για τον παπά μου, για τον χαμό του παπά μου. Και όταν φτάνουμε στην Πάφο, πάμε να κατεβούμε από το αυτοκίνητο και λέει μου, άντε Λιούσκα μου, κατέβα. Τότε πώς με φώναξε, λέει μου, Λιούσκα μου. Λέω, τι πώς σου ήρθε να μου πεις το πράγμα, γιατί πάντα αποκαλούσαμε η μια την άλλη είναι Αγγέλο Κάμωτη. Ήμουν η Αγγέλο Κάμωτη, ήταν η Αγγέλο Κάμωτη μου. Και λέει μου, δεν ξέρω. Λέω ότι σε τσέ φωνάζε με μόνον ο παπάς μου. Μάλιστα. Έλια μου, πραγματικά ξέρω ότι είναι πολλά που θα ήθελες να πεις, γιατί είναι καλό να γνωρίζει ο κόσμος, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που και σπάνια δίνει συνεντεύξεις και δεν της άρεσε να μιλάει για τον εαυτό της, δεν καβάλισε ποτέ το καλάμι. Και είναι και αυτό ότι ο κόσμος θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα και νιώθω ότι και εσείς οι ηθοποιοί, συναδέλφοι της, έχετε την ανάγκη να πείτε. Έτσι και να μοιραστείτε με τον κόσμο κάποιες προσωπικές σας στιγμές. Δεν θέλω όμως να σε κρατήσω άλλο, γιατί και από νωρίς το πρωί όταν μιλήσαμε ήσουν στην ίδια κατάσταση. Το ξέρω, είναι δύσκολο. Δύναμη να ευχηθώ και σε σένα, Έλια μου, κουράγιο και να θυμάσαι όλα τα καλά. Καλό παράδεισο. Καλό παράδεισο.
πηγαίνει πολύ καλά και θα μας καμαρώνει όλους. Έτσι, έτσι. Αυτό να σκέφτεσαι, Ελία μου. Γεια σου. Να προσέχεις. Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό που συμβαίνει τώρα. Πραγματικά, πραγματικά. Είναι και...